καλημέρα. Σήμερα βρεθήκαμε στη Βουλή για να καταθέσουμε τις απόψεις μας και να ζητήσουμε να τη συμπαράσταση των κομμάτων. Είναι κατανοητό, αυτό είναι το ένα βήμα. Το κύριο όμως βήμα θα γίνει από τους εργαζόμενους. Δεν τελειώνεις με το να πας. Αν νομίζουμε ότι επειδή θα πηγάμε μια τροπολογία και θα την καταθέσουμε, έτσι λύνονται τα προβλήματα, δεν είναι έτσι. Χρειάζεται ο καθένας από εμάς να δει την αιτία, να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, να γίνει αυτό θέση όλων. Δεν είναι, 36.000 είναι οι οκταμηνίτες αυτή την περίοδο. Αν αυτό γίνει θέση ολονών, ότι θέλουμε ζωή, μπορούμε να έχουμε δουλειά για όλους και δουλειά με δικαιώματα μόνιμη, θα μπορούμε έστω και τώρα να υπάρχει αυτή η παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, να υπάρχει στη συνέχεια να μπορείς να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και αυτό θα γίνει με τον αγώνα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν χαρίζει κανένα σε κανένα τίποτα. Αν θέλαν να χαρίσουν, θα το είχαν κάνει από πολύ καιρό πριν. Αλλά αυτό που υπόθηκε και από την κυρία Φωτίου, ότι έτσι είναι αυτά τα οκτάμινα, είναι για ανακύκλωση, που είναι μια πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως αυτό να αλλάξει. Και ας ξεκινήσουμε εμείς. Έτσι ξεκινούνται τα πράγματα. Δεν αλλάζουν τα πράγματα επειδή πας, κάνεις μια κινητοποίηση και λύθηκε το θέμα. Θέλει συνέχεια, θέλει αγώνα, χρειάζεται ενότητα, δεν χρειάζεται να διαχωριζόμαστε μεταξύ μας. Χρειάζεται να βλέπουμε ποια είναι η αιτία και να την αντιμετωπίσουμε. Και αν συγκεντρώσουμε δυνάμεις, μπορούμε να πετύχουμε και βραχυπρόθεσμες επιτυχίες και μακροπρόθεσμες. Καλό αγώνα!